Χθες είχαμε άλλο ένα σοβαρό ατύχημα. Ένας άτυχος ελεχρωματιστής, εργάτης, ενώ εργαζόταν σε μια οικοδομή δίπλα σε κολόνα υψηλής τάσης, έπαθε ηλεκτροπληξία, τον χτύπησε το ρεύμα, τον εκτείναξε και έπεσε στο οδόστρωμα, όπου υπέστη κατά την πτώση και σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, εκτός από τα εγκάβματα σε όλο του το κορμί που υπέστησε λόγω της ηλεκτροπληξίας. Η μεταφορά του στο νοσοκομείο και στα επίγοντα από το ΕΚΑΒ ήταν άμεση. Οι γιατροί κάνανε προσπάθειες να το σταθεροποιήσουν, ωστόσο όμως ο άνθρωπος χρειάστηκε μονάδα κρεβάτι σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Διαπιστώθηκε ότι σε όλη την Κρήτη δεν υπήρχε ένα κρεβάτι ελεύθερο σε μονάδα εντατικής παρακολούθησης. Αυτό μας ντροπιάζει σαν κριτικούς, μας ντροπιάζει σαν Κρήτη. Έχει τεράστιες ευθύνες ο Υπουργός Υγείας, που αν είχε φιλότιμο έπρεπε ήδη να είχε παραιτηθεί για την κατάντια του τομέα υγείας στο νησί μας, γιατί τα προβλήματα είναι τεράστια σε όλο το νησί. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να μην αναφερθώ και στο σοβαρό μάστιγα των εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων. Αυτή τη στιγμή έχουν χαθεί 150 ζωές όλη τη χώρα από την αρχή της χρονιάς, λες και έχουμε πόλεμο. Έχουν σκοτωθεί ανθρώποι στο βωμό του μεροκάματου, νέοι ανθρώποι που αφήνουν οικογένειες πίσω, αφήνουν ανήλικα παιδιά. Και γιατί δεν υπάρχουν σοβαροί ελεκτικοί μηχανισμοί, θέλει ενίσχυση η επιθεώρηση εργασίας. Γίνονται, ναι, με φιλότιμες προσπάθειες από τους υπάρχοντες επιθεωρητές, αλλά δεν φτάνει. Ωστόσο όμως, θα πρέπει και εμείς ως εργαζόμενοι να αποκτήσουμε κουλτούρα ασφάλειας. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να γυρίζουμε ασφαλείς στα σπίτια μας και μετά το μεροκάματο. Τα νεότερα είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάστασή του. Ευελπιστώ ότι θα πάει καλύτερα και θα έχουμε εντός της ημέρας και νέα πληροφόρηση για να δούμε αν είναι βασικά εκτός κινδύνου και όσον αφορά σε σοβαρά τραύματα που έχει και να μην κινδυνεύει, ευχόμαστε να μην κινδυνεύει η ζωή του, να αποκατασταθεί γρήγορα η υγεία του και να ξαναγυρίσει πλάι μας, γιατί αναγκαστήκαν τελικά και το μεταφέρανε στο Θειάσιο νοσοκομείο στην Αθήνα, γιατί όπως επαναλαμβάνω δεν υπήρχε ένα ελεύθερο κρεβάτι. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι απλό. Εμείς ζητάμε την παραίτηση του ίδιου του Υπουργού που άφησε την Κρήτη χωρίς ένα κρεβάτι ΕΜΕΘ. Έτσι, είναι σοβαρά τα προβλήματα. Θα πρέπει η Κρήτη να σταματήσει και η κριτική να αντιμετωπίζονται από την κυβέρνηση ως πολίτες τρίτης κατηγορίας. Είμαστε, επαναλαμβάνω, σαν νησί, σαν Κρήτη, σαν περιφέρεια, αδικημένοι σε πολλές περιπτώσεις και από ό,τι φαίνεται μας έχουν παρατήσει στο έλεος, έχοντας διαλύσει το ΕΣΥ, έχοντας διαλύσει τον τομέα της υγείας σε όλο το νησί.